Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Μπαμπάνας, προπονητής της ομάδας πόλο του Μήλωνα στους άνδρες και υπεύθυνος των ακαδημιών του Συλλόγου. Κύριε Μπαμπάνα, καλησπέρα καταρχάς. Καλησπέρα για μένα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την αντρική ομάδα, να μου πείτε λίγο για την περσινή σεζόν, η οποία, το τέλος της οποίας μάλλον σας βρήκε πολύ κοντά στην άνοδο στην Α2, σας βρήκε στην πέμπτη θέση. Πράγματι, η περσινή σεζόν μας βρήκε στην πέμπτη θέση. Δυστυχώς είναι έτσι οι συνθήκες του πρωταθλήματος που με μόνο μία ήττα και μία ισοπαλία δεν καταφέραμε να ανέβουμε στην Α2 κατηγορία. Παρ' όλα αυτά έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια τα τελευταία 4 χρόνια από το Μήλωνα ώστε να αναπτυχθεί το τμήμα της υδατοσφαίρησης. Η αντρική ομάδα ξεκίνησε σταδιακά από τη Δέλτα Εθνική και ανέβαινε σχεδόν κάθε χρόνο τις κατηγορίες, με αποτέλεσμα πέρυσι να ήταν και η χρονιά που ήμασταν πολύ κοντά στην Α2 κατηγορία. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες πιθανότητες η ομάδα να συμμετέχει από την επόμενη σεζόν στην Α2? Πράγματι, σαν πέμπτη ουσιαστικά είμαστε οι πρώτοι επιλαχόντες, να το πω έτσι, στο ενδεχόμενο κάποιων πιθανοτήτων που υπάρχουν να διαλυθούν κάποια σωματεία ή να μην κατέβουν, να μην δηλώσουν συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αλλάζει το σχεδιασμό μας και την πορεία που θέλουμε να ακολουθήσει η ομάδα, η οποία είναι να στηριχτεί σε βάθος χρόνου στις ακαδημίες του, στην παραγωγή παικτών και στο να προσφέρει στο άθλημα της υδατοσφαίρησης. Έχω μαζί μου τον κύριο Νίκο Γκρέκα, τεχνικό υπεύθυνο του τμήματος κολύμβησης του Μήλωνα. Κύριε Γκρέκα, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Πείτε μου αρχικά, από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει την κολύμβηση? Από την ηλικία των 3-4 χρονών κυρίως, αλλά η προϋπόθεση είναι να νιώθει λίγο άνετα, ας πούμε, μέσα στην πισίνα, γιατί μπορεί να υπάρξει και το ενδεχόμενο να λειτουργήσει κάτι, να πάει κάτι στραβά και το παιδί να μην έχει τη διάθεση και τη χαρά, ας πούμε, που θέλουμε για να έρχεται και να προπονείται στην πισίνα μας. Πόσα τμήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Μήλωνα, πώς χωρίζονται ανάλογα με τις ηλικίες? Εντάξει, ξεκινάμε από την μικρή πισίνα, όπου ουσιαστικά είναι τα πρώτα στάδια, είναι τα πρώτα βήματα των παιδιών που έρχονται στο κολυμβητήριο. Εκεί πέρα τα παιδιά ουσιαστικά μαθαίνουν να εξοικειώνονται με το υγρό στοιχείο, μια που είναι η πρώτη τους επαφή. Μαθαίνουν να επιπλέουν και κάποιες βασικές τεχνικές στην αναπνοή. Από εκεί και μετά περνάμε στη μεγάλη πισίνα, στην οποία ουσιαστικά τα παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν και τα πρώτα μυστικά των στυλ της κολύμβησης. Πότε ένα παιδί είναι έτοιμο να περάσει από τη μικρή στη μεγάλη πισίνα? Όταν έχει μάθει να επιπλέει μόνο του και κάποια βασικά πράγματα στην τεχνική της αναπνοής κυρίως. Έχω δίπλα μου τον κύριο Τάκη Πολίτη, μέλος του Δέλτα Σίγμα και έφορο κολύμβησης και υδατοσφαίρησης του τμήματος του Μήλωνα. Κύριε Πολίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε έφορος του τμήματος κολύμβησης και υδατοσφαίρησης. Το τμήμα υδατοσφαίρησης, μάλιστα, είναι το πιο πρόσφατο από τα πιο πρόσφατα τμήματα του Συλλόγου. Πώς αναπτύσσονται τα τμήματα αυτά, θέλω να μου πείτε. Μάλιστα. Όντως, η υδατοσφαίριση ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, αλλά η κολύμβηση έχει ξεκινήσει από τότε που ξεκίνησε και η λειτουργία του κολυμβητηρίου της πόλης μας. Από το 1979. Προπονήθηκαν μέχρι σήμερα πάρα πολλά παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, τόσα χρόνια. Και στη συνέχεια, όσα παιδιά δεν θέλανε να συνεχίσουν ή δεν μπορούσαν να συνεχίσουν, το καθένα για τους λόγους του την κολύμβηση, αποφασίσαμε ότι έπρεπε να δημιουργήσουμε και το τμήμα της υδατοσφαίρησης, το οποίο τα απορροφούσε και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Δεν μετράει πολλά χρόνια ζωής το τμήμα της υδατοσφαίρησης, κάπου 10 χρόνια. Στεκόμαστε όμως καλά μέχρι σήμερα και προσπαθούμε, έχοντας στις τάξεις μας
περισσότερο από 400-450 παιδιά συνολικά. Επομένως, η συμμετοχή των παιδιών για σας κρίνεται ικανοποιητική? Σαφώς και είναι ικανοποιητική. Πάντα βέβαια θα μπορούσε να είναι όλα τα πράγματα να είναι καλύτερα και να λειτουργούν καλύτερα. Όμως μην ξεχνάμε τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην κοινωνία μας και καθιστούν την προσπάθεια των γονιών να φέρουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό κάπως δύσκολη. Μην ξεχνάμε ότι έχουν κοπεί επιχορηγήσεις όλες από τον αθλητισμό και πολλά έξοδα τα επομίζονται οι γονείς. Δυστυχώς αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους γονείς που θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό και ιδιαίτερα εδώ στην Κολύμβηση, που για μας είναι ό,τι καλύτερο άθλημα μπορούν να κάνουν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Γιατί σκεφτείτε, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι εκτός από τη συνδρομή στα σωματεία να καλύπτουν και τον εξοπλισμό των παιδιών. Μπουρνούζια, μαγιό και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και σίγουρα στην εποχή μας είναι ακόμα πιο δύσκολο με όλα αυτά, με την οικονομική κρίση και όλα αυτά τα προβλήματα. Εκτός από αυτά, θα ήθελα να μου πείτε τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος και στην Κολύμβηση και στην υδατοσφαίριση. Κοιτάξτε, στην Κολύμβηση δεν έχουμε προβλήματα. Στην Κολύμβηση λειτουργούμε, μάλλον εκμεταλλευόμαστε τον χώρο που μας προσφέρεται από το Δήμο. Τον εκμεταλλευόμαστε κατά τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχει μια απόλυτη συνεργασία και με τα άλλα σωματεία, με το άλλο σωματείο της πόλης μας που λειτουργούμε, το Πανιόνιο συγκεκριμένα, και λειτουργούμε κανονικά, δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο χρόνος που διατίθεται για την Κολύμβηση είναι από τις 3 η ώρα μέχρι τις 7. Από τις 7 μέχρι τις 8 διατίθεται το κολυμβητήριο για το κοινό. Από τις 8 και μετά η πισίνα προσφέρεται για το άθλημα της υδατοσφαίρισης στα 2 σωματεία που προπονούμεθα εδώ, της πόλης μας. Εμείς δυστυχώς πέφτουμε στις 9.30 και μάλιστα όχι σε όλη την πισίνα. Χρησιμοποιούμε 20 μέτρα μόνο της πισίνας από τις 9.30 και μετά, ενώ η πισίνα προσφέρεται για το πόλο από τις 8 έως τις 11. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί κάποια προβλήματα, αναστολή μάλλον, στην πρόοδο και ανάπτυξη του αθλήματος στο βαθμό που εμείς τα θέλαμε. Είναι καλό να τα επισημαίνετε ώστε να ενημερωθούν και οι αρμόδιοι και να αλλάξει προς το καλύτερο και η λειτουργία του τμήματος, των τμήματων γενικότερα.